Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά παρόλο που καταγράφονται κάποια σημάδια βελτίωσης της κατάστασής τους. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα του βαρόμετρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε βαθιά απεσιοδοξία στους καταναλωτές στον νομό Θεσσαλονίκης, βέβαια σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν το 2016, από το 2012 ως το 2016, όπου είχαμε και τα χειρότερα ποσοστά απεσιοδοξία στον νομό. Το μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2 ευρώ σε διάστημα 7 μηνών. Το Μάρτιο του 2018 ήταν 1.555 ευρώ, ενώ το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν 1.553 ευρώ. Σε βάθος δεκαετίας, το Μάρτιο του 2009 το μηνιαίο εισόδημα ήταν 2.525 ευρώ, ενώ το Μάρτιο του 2018 1.555 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 1.000 ευρώ. Εμφανίζεται τα τελευταία περίπου 4 χρόνια μια σταθεροποίηση των εισοδημάτων των οικοκυριών με μια πολύ μικρή τάση ενίσχυσης των εισοδημάτων τον τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια. Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η κατάσταση των οικοκυριών διαμορφώθηκε ως εξής. Το 34% χρεώνεται, ενώ μόνο το 14% αποταμιεύει. Η απώλεια εισοδήματος το 2014 άγγιξε το 40%. Ωστόσο, αισιοδοξία επικρατεί στις επιχειρήσεις. Προσβλέπουν σε ένα πολύ έντονο τουριστικό κύμα, το οποίο πέρυσι έφερε αποτελέσματα και ενδεχομένως και λόγω των καλών προβλέψεων για φέτος να δημιουργεί αυτό μια εφορία σε επιχειρήσεις. Η έρευνα του βαρόμετρου έγινε σε συνολικό δείγμα 1.500 ατόμων, 700 καταναλωτών και 800 επιχειρηματιών.